Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη και χρόνια σας πολλά. Εκ μέρους του Δήμου Άνδρου, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην απόψινή μας εκδήλωση. Η εκδήλωση απόψε έχει δύο φάσεις. Η μία είναι για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που πήρε ο Δήμος μας με το όνομα «Επιδεικτικές παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Άνδρου». Δότριες χώρες είναι η Νορβηγία, το Λιχνεστάιν και η Ισλανδία. Και διαχειριστής το ΚΑΠΕ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η δεύτερη φάση είναι για να κάνουμε έναν απολογισμό για τα 2,5 χρόνια αφότου η παράταξή μας, Άνδρος Νέοι Ορίζοντας, ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου. Και επίσης να σας ενημερώσουμε για το τι προτιθέμεθα να κάνουμε για τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι τη λήξη της θητείας μας. Θα θέλαμε επίσης να γνωρίσετε τι παραλάβαμε, πού βρισκόμαστε σήμερα, τι καταφέραμε μέχρι τώρα, τι δυστυχώς δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε παρόλο που προσπαθήσαμε. Επίσης, θα θέλαμε να γνωρίσετε πολύ καλά για τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και ήταν αρκετά και που αντιμετωπίζουμε και ακόμα δυστυχώς. Ξεκινήσαμε με πολύ όρεξη, με πολύ ενθουσιασμό αυτό το δύσκολο δρόμο. Στην πορεία δυστυχώς μείναμε πιο λίγοι, χωρίς να ήταν δική μας επιλογή. Όμως θέλουμε να είσαστε βέβαιοι ότι με την ίδια όρεξη και με τον ίδιο ενθουσιασμό συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε για την Άνδρο που όλοι αγαπάμε. Παράλληλα, εγώ αισθάνομαι και μεγάλη ευθύνη αυτή του απολογισμού σήμερα απέναντί σας, γιατί μας εμπιστευτήκατε πριν από 2,5 χρόνια με συντριπτική πλειοψηφία το τιμόνι του νησιού μας, προκειμένου να το πάμε ένα βήμα μπροστά, να το βάλουμε σε μια τροχιά ανάπτυξης, προβάλλοντας τη θετική του εικόνα και συγχρόνως να καλλιεργήσουμε και ένα κλίμα εξωστρέφειας που τόσο έλειπε από το νησί. Έχουμε λοιπόν ήδη κλείσει 2,5 χρόνια θητεία στη διοίκηση του Δήμου και ουσιαστικά βρισκόμαστε στο μέσο ακριβώς της διαδρομής. Μιας διαδρομής δύσκολης από πολλές απόψεις, αλλά συγχρόνως πολύ ενδιαφέρουσας και σημαντικής. Και εδώ πρέπει να δούμε τι κάναμε, πού πετύχαμε, πού δεν φέραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, πού υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να σας ενημερώσουμε για αυτά που έγιναν μέχρι τώρα και για αυτά που σχεδιάζουμε για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Είναι αλήθεια πως η διαδρομή τα 2,5 αυτά χρόνια που πέρασαν δεν ήταν καθόλου εύκολη, ούτε ήρεμη. Οι δυσκολίες πολλές, οι αντικσότητες περισσότερες, τα εμπόδια τεράστια, τα προβλήματα εκατοντάδες. Ήταν μια διαδρομή ανηφορική, γεμάτη από πολλές και πρωτόγνωρες εκπλήξεις. Αυτές τις δυσκολίες αντιμετωπίσαμε με αφοσίωση στο καθήκον, με πολλή δουλειά, με πείσμα, επιμονή, εντιμότητα, συνέπεια, πάθος και αγάπη για την Άνδρο μας που όλοι αγαπάμε και θα τη λατρεύουμε όσο αναπνέουμε. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά τι θα καταφέρουμε τελικά θα το αποφασίσετε εσείς στο τέλος της διαδρομής. Παρά τις δυσκολίες και τις αντικσότητες, κρατήσαμε γερά και θα συνεχίσουμε να κρατάμε γερά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί βασικό μας μέλημα δεν είναι η εξουσία. Βασικό μέλημα είναι να δώσουμε στο νησί μας μια πορεία αναπτυξιακή, μια θετική εικόνα εξωστρέφειας. Και το στίχημα αυτό είναι αυτή η αναπτυξιακή πορεία να επιτευχθεί παρά τη συνεχιζόμενη ανελαίητη οικονομική κρίση που έχει σαρώσει κάθε νοικοκυριό και έχει τραυματίσει βαθιά τον κοινωνικό ιστό. Μαζί με την οικονομική κρίση όμως ήρθε και αυτή η κρίση των αξιών, η κρίση του απόλυτου μηδενισμού, πολλές φορές της παντελούς αμφισβήτησης για όλα. Κάποιοι εκμεταλλευόμενοι και το διαδίκτυο και την ανωνυμία του Facebook, του νέου μέσου σύγχρονου πλέον ενημέρωσης, έβαλαν τις μάσκες και τα ψεύτικα προφίλ και η μόνη τους ενασχόληση είναι πώς θα ρίξουν δηλητήριο σε κάθε μας ενέργεια. Αναπτύχθηκε ένα καινούριο χόμπι, αυτό της εύκολης οικοφάντησης, της δασκολογίας,
της εύκολης κριτικής του καναπέ και ξαφνικά κάποιοι έγιναν παρατηρητικοί και είδαν μονομιάς όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο νησί. Ευτυχώς όμως αντιλαμβάνεται ο κόσμος πολύ καλά τι συμβαίνει και ξέρει να αξιολογήσει και να βάλει τον καθένα εκεί που του αξίζει. Αυτά τα 2,5 χρόνια λοιπόν δεχτήκαμε σκληρή κριτική, πολλές φορές δίκαιη, που μας βοήθησε να διορθώσουμε λάθη. Κάποιες φορές όμως υπέρμετρα, συκοφαντική, απρόσμενα ανήθικη και συντονισμένη. Δεν θα πω ποιος και γιατί, εδώ ζούμε όλοι και ξέρουμε. Ανάμεσα όμως σε αυτούς που άσκησαν σκληρή κριτική, ήταν και αρκετοί φίλοι. Με μια διαφορά. Εκείνοι το έκαναν επειδή είχαν μεγάλες προσδοκίες. Προσδοκίες που ενδεχόμενα να καλλιεργήσαμε και εμείς μέσα από τη διάθεση και το πάθος να δουλέψουμε για το νησί μας και δείχνοντας ίσως ότι μπορούμε μέσα από αυτή την ενέργεια που κρύβαμε να δώσουμε τις λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν το νησί για δεκαετίες. Το έχω πει και προεκλογικά, το λέω και απόψε. Δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, αλλά δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι. Δεν είμαστε θαυματοποιοί, ώστε να διορθώσουμε σε λίγο χρόνο όλα τα κακό σκήμενα του παρελθόντος και παράλληλα να αντιμετωπίζουμε τη μάστιγα της κρίσης. Χτίζουμε μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, με όποιο μέσο διαθέτουμε και με βασικότερο όπλο την αφοσίωση στο έργο μας και τη διάθεση για δουλειά. Στο τέλος αυτής της πενταετίας θα έρθει η ώρα της κρίσης. Στην προσπάθεια για το καλύτερο κάναμε και παραλήψεις, ενδεχομένως και λάθη. Δίνουμε όμως καθημερινά στην κυριολεξία τον καλύτερο εαυτό μας με πάρα πολλή δουλειά και πίστη σε αυτό που έχουμε αναλάβει. Με όλες μας τις δυνάμεις συνεχίζουμε την προσπάθεια και όσο κυλά ο χρόνος γινόμαστε πιο δυνατοί και σοφότεροι. Αγαπητοί μου φίλοι, ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2014 με τα περισσότερα προβλήματα του νησιού στο μέγιστο, σκουπίδια, λιμάνια, σφαγεία, το κακό οδόστρωμα, χωμάτινο οδικό δίκτυο, διαχείριση νερού, αβεβαίωτα έσοδα πενταετίας, πολλές φορές δεκαετίας, κάκιστη κατάσταση όλων των σχολείων και των κτηρίων, επικίνδυνες και μη πιστοποιημένες, είναι σημαντικό αυτό γιατί έχουν κλείσει πιο πολλές, αν όχι όλες, παιδικές χαρές και αθλητικοί χώροι, καμιά παραλία με γαλάζια σημαία, ασυντήρητα αυτοκίνητα, ένας ανοργάνωτος δήμος, με κάκιστη οικονομική εικόνα του Δήμου προς τις υπηρεσίες του κράτους. Το σημαντικότερο από όλα χρέη, πολλά χρέη που μαζί με τις περικοπές κατά 60% των κρατικών πόρων δημιουργούσαν ένα εκρηκτικό μείγμα. Υπήρχαν μάλιστα χρέη που ήταν άμεσα απαιτητά, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ήμασταν στο παραπέντε να μπούμε σε επιτήρηση, με ολέθρια αποτελέσματα για τη λειτουργία του Δήμου, αλλά και για την κακή εικόνα του νησιού μας που θα έβγαινε προς τα έξω. Αν μπαίναμε σε επιτήρηση, τι θα έλεγαν οι άνδρες, το νησί της ναυτοσύνης, των καπεταναίων, των οικοκυραίων, οι άνδρες, το νησί της φύσης και του πολιτισμού, μπήκε σε οικονομική επιτήρηση. Θα ήμασταν το πολύ 10 από 325 Δήμους που θα ήμασταν στον πίνακα ανακοινώσεων με τους Δήμους σε επιτήρηση. Το αντίκτυπο προς τα έξω τεράστιο και το μέγεθος των συνεπειών θα έχει για τον πολιτισμό μας, τον τουρισμό, την οικονομική ανάπτυξη, για εμάς τους ίδιους. Θυμάμαι τότε είχαμε φέρει ένα πολύ γνωστό γραφείο το οποίο αναλάμβανε λογιστικά στους Δήμους. Πολύ γνωστό. Και θυμάμαι τον προϊστάμενο που μου είχε πει το εξής. Πρέπει να ήταν 15 Σεπτεμβρίου. Δήμαρχε, χωρίς ισολογισμούς από το 2011, πού πας, μην παραλαμβάνεις. Γιατί ούτε καν ισολογισμούς δεν είχαμε από το 2011, δηλαδή από δημιουργία Σκαλικράτη. Θα μου πείτε ίσως τι σας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Κι όμως, είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε από πού ξεκινήσαμε και φτάσαμε ως εδώ. Είναι διαφορετικό να ξεκινάς από ένα μέτριο επίπεδο για να πας προς τα πάνω και διαφορετικό να ξεκινάς σχεδόν κάτω από το μηδέν. Φυσικά όμως και παραλάβαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το παλέψουμε. Αγωνιστήκαμε για να μην βγει αυτή η κακή εικόνα προς τα έξω και έπρεπε και θέλαμε και το επιδιώξαμε και το καταφέραμε
να διορθώσουμε τα κακό κείμενα. Δουλέψαμε σκληρά για να μην μπούμε σε επιτήρηση. Και σήμερα, 2,5 χρόνια μετά, είμαστε περήφανοι γιατί τα οικονομικά του Δήμου έχουν εξυγειανθεί σε μεγάλο βαθμό. Όχι μόνο δεν κινδυνεύουμε με επιτήρηση, αλλά πλέον, ως Δήμος, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια έργα με δικά μας έσοδα, έχοντας τη φερεγγιότητα, ακόμα αν το θελήσουμε, ο Δήμος να δανειοδοτηθεί, προκειμένου να κάνει κάποια έργα. Χάρη στις υπεράνθρωπες, αυτό κατορθώθηκε χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας, του Αντιδημάρχου, χάρη στη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών και έμπειρων περί τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, χάρη στην επιμονή μας και με γνώμονα την υπευθυνότητα και τη συνέπεια, η Δημοτική μας Αρχή έφερε το καράβι στα ίσια. Καταφέραμε και μειώσαμε πολύ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ παράλληλα αυξήσαμε τα ταμιακά μας αποθέματα, με αποτέλεσμα να μπορούμε να βλέπουμε ιδιαίτερα από τώρα και στο εξής το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Θα μου επιτρέψετε ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή διακοπή για να σας αναφέρω μερικά στοιχεία με νούμερα. Ληξιπρόθεσμες οφειλές. Είναι εκείνες οι οφειλές οι οποίες ένας Δήμος χρωστάει, έχει τα ληξιπρόθεσμα αυτά χρέη όταν έχουν περάσει 90 μέρες. Δηλαδή, ό,τι είναι πριν τις 90 μέρες θεωρείται ληξιπρόθεσμα. Αν ο Δήμος δηλαδή δεν έχει πληρώσει κάποια τιμολόγια όπου έχουν περάσει ήδη τρεις μήνες, τότε αυτά λέγονται ληξιπρόθεσμα. Ενδεικτικά λοιπόν θα σας πω, το 2011 τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δήμου ήταν 2.617.000. Το 2012 ήταν 1.800.000. Το 2013 ήταν 677.000. Τον Αύγουστο του 2014, Σεπτέμβριο, αναλάβαμε εμείς. Ήταν 710.000 όταν αναλάβαμε το Δήμο. Να σημειωθεί εδώ ότι ο Δήμος την περίοδο 11-14, γύρω στο 13 δηλαδή, πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ, όπως όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να εξοφλήσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους. Εμείς δυστυχώς δεν πήραμε τέτοιο ποσό, αλλά τα καταφέραμε μόνοι μας. Έτσι λοιπόν, παραλάβαμε λοιπόν 710.000 τον Αύγουστο του 2014. Το Δεκέμβριο του 2014 ήταν 533.000. Το Δεκέμβριο του 2015 ήταν τα χρέη μας 369.000. Και το Δεκέμβριο του 2016 τα χρέη μας ήταν 251.000, εκ των οποίων οι 220 θα τις κερδίσουμε διότι είναι μη νόμιμες δαπάνες. Θεωρητικά λοιπόν είναι γύρω στις 22.000 τα ληξιπρόθεσμα χρέη μας, τέλος του 2016. Κάποια άλλα νούμερα που θα σας πω, πολύ σύντομα, είναι ότι η ΣΑΤΑ, αυτό που δίνει το κράτος στους Δήμους προκειμένου να κάνει επενδυτικές δαπάνες για έργα, θα το κάνω αθροιστικά. 12, 13 και 14 η ΣΑΤΑ του Δήμου ήταν 2.400.000. 15, 16 και το 17 που έρχεται είναι 1 εκατομμύριο. Δηλαδή από 2,5 εκατομμύρια στην τριετία έχουμε 1 εκατομμύριο να διαχειριστούμε, διαχειριστήκαμε και να διαχειριστούμε σε όλη την τριετία, είναι περίπου 350.000 το χρόνο, όταν αναλογικά ήταν 800.000 το χρόνο, για όλη την Άνδρο. Θα σας θυμίσω ότι η χώρα το 2004-2006 η ΣΑΤΑ της χώρας ήταν μόνο της χώρας 350 με 400.000. Δεν είναι τώρα ούτε όλες της Άνδρου. Θέλω να ξέρετε λοιπόν πως η εξυγίανση της οικονομικής και ταμιακής κατάστασης του Δήμου δεν είναι μια απλή υπόθεση. Υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα δικαστικές εκκρεμότητες και προσφυγές ιδιωτών που απαιτούν χρήματα, τα οποία τους τα είχαν υποσχεθεί και ποτέ δεν τα πήραν. Χρειάστηκε με κάποιους από αυτούς να συμβιβαστούμε, με άλλους να ρυθμίσουμε, ενώ με κάποιους ακόμα υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα. Παραλάβαμε μια ανοργάνωτη από υπαλληλικό προσωπικό, ταμιακή και οικονομική υπηρεσία. Και μέσα σε λιγότερα από 2 χρόνια καθορίσαμε τις θέσεις των υπαλλήλων,
ορίστηκαν για πρώτη φορά προϊστάμενοι εσόδων και εξόδων και διευθύντρια οικονομικής υπηρεσίας. Όλα αυτά σε συνδυασμό φέρνουν κάθε μέρα που περνάει και καλύτερα αποτελέσματα. Θα σας πω μόνο ότι παραλάβαμε ένα δείγμα βεβαίω τα έσοδα μέχρι και δεκαετίας και ακριβώς καλά ακούσατε, από το 2006 με τα περισσότερα βέβαια από το 2011 με μία δημοτική ενότητα να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ιδρούσας. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τώρα ο Δήμαρχος είναι ο κακός. Γιατί μας βάζει και πληρώνουμε. Γιατί βεβαιώνει έσοδα από το 2011 και μας τα στέλνει. Τι τον έπεισε θα λέτε. Δεν τα αφήνει όπως τα βρήκε και να ξεκινήσει από τώρα. Δυστυχώς όμως αγαπητοί μου φίλοι, θέλει δεν θέλει ο Δήμαρχος, δεν έχει δικαίωμα να αφήσει αβεβαίωτα έσοδα και ακόμα περισσότερο να τα αφήσει να παραγραφούν. Όσοι γνωρίζετε ότι σε περίπτωση παραγραφής εσόδων, ο Δήμαρχος και ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας διώκονται για παράβαση καθήκοντος. Εδώ θα σας πω για τα τέλη. Ακούστηκε ότι τα τέλη έχουν αυξηθεί. Τα δημοτικά τέλη, τα τέλη ίδρυψης. Τίποτα δεν έχει αυξηθεί. Τα τέλη αυτά που έρχονται σε εσάς τώρα είναι τα τέλη τα οποία πέρασαν το Δημοτικό Συμβούλιο του 2011 με πλειοψηφία και αυτά τα τέλη τώρα πληρώνει ο περισσότερος κόσμος. Αντίθετα θα έλεγα, εμείς τα μειώσαμε. Μειώσαμε τα τέλη σε ευαίσθητες ομάδες. Σε τρίτεκνους, σε πολύτεκνους, σε μονογονεϊκές οικογένειες, τόσο τα δημοτικά τέλη όσο και τα τέλη ίδρυψης. Όπως επίσης και τα τέλη νεκροταφείου και τα οστεοφυλάκια με απόφαση που πήραμε φέτος και θα ισχύει για το πέρσι και θα ισχύει για το 2017. Αγαπητοί μου φίλοι, προχωρήσαμε σε πάρα πολύ σημαντικά έργα, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με γνώμονα τη συνέπεια αλλά και τη συνέχεια που πρέπει να έχει μια δημοτική αρχή, πάντα προς όφελος του νησιού, ολοκληρώθηκε ο βιολογικός της χώρας. Παρότι τα capital control λίγο έλειψε να μας τεινάξουν το έργο στον αέρα. Χρειάστηκε συντονισμένη δουλειά, τεχνική υπηρεσία δούλεψε πάρα πολύ για να γεφυροποιήσουμε αυτή τη χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και τώρα ο βιολογικός βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τα τέλη του Αυγούστου. Είναι ένα έργο που δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα στη χώρα, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής μονίμων κατοίκων και επισκεπτών, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου δημοτικού σχολείου στο Γάβριο, το οποίο παραδόθηκε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές αλλά και σε συλλόγους και φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Εξυγχρονίστηκαν και αναβαθμίστηκαν και πιστοποιήθηκαν τα σφαγεία του νησιού, που πλέον πληρούν όλες τις προβλεπόμενες από τους νόμους προδιαγραφές και προσφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην Άμβρο και στον πρωτογενή τομέα. Πλέον οι κτηνοτρόφοι μας έχουν δυνατότητα να εξάγουν κρέας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σφάγια δεν καταλήγουν στη χωματερή όπως παλιά, αλλά συγκεντρώνονται και στέλνονται στην Αθήνα. Μιλάμε για τα ίδια σφαγεία που κάθε λίγο και λιγάκι μας τα έκλεινε ή έλεγε πως θα μας τα κλείσει η περιφέρεια ως ακατάλληλα. Αυτά τα σφαγεία αποτελούν πλέον κόσμο για το νησί. Θα σας πω εδώ ότι Σεπτέμβριο αναλάβαμε, κάπου στα τέλη του Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 20 με 22 Σεπτέμβρη, έρχεται ένα ακόμα έγγραφο στο γραφείο, το οποίο μας λέει τα σφαγεία κλείνουν ακατάλληλα. Δεν ξέραμε ακόμα πού είναι οι πόρτες του Δημαρχείου, δεν ξέραμε πού είναι οι υπηρεσίες, δεν ξέραμε ποιοι είναι οι υπάλληλοι και έπρεπε εμείς να κανονίσουμε, να συνεχίσουμε τα σφαγεία να δουλεύουν γιατί τα παραλάβαμε λες σε κακή κατάσταση. Έγινε πάρα πολύ δουλειά. Πέσαμε πραγματικά και ρηθικά με τα μούτρα. Δώσαμε ό,τι χρήματα χρειαζόντουσαν. Προχωρήσαμε και έτσι είμαστε περήφανοι που τώρα, ύστερα από 2 χρόνια, αν και δούλευαν όλο αυτόν τον καιρό, αλλά ύστερα από 2 χρόνια, τα σφαγεία και με έγγραφο πλέον από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν πάρει τον κωδικό S169, βέβαια δεν αφορά αυτό πολλούς από εσάς, αλλά πραγματικά αφορά τον πρωτογενή τομέα στην Άμβρο, αφορά πολλούς κτηνοτρόφους, πολλά παιδιά τα οποία θα ασχοληθούν με την κτηνοτροφία στο νησί και ήδη ασχολούνται.
Αυτή λοιπόν η απόφαση είναι μια απόφαση η οποία βάζει γερές βάσεις, γερά θεμέλια για τον πρωτογενή τομέα. Μπορεί δηλαδή ο κάθε κτηνοτρόφος να εξάγει το κρέας του, να φτιάξει μονάδα λατοποιίας. Θυμάμαι ένα παιδί από το Κόρθι που ήθελε να κάνει μονάδα λατοποιίας, αλλά έπρεπε να πάει, αυτό μου το έλεγε πριν 3 χρόνια, έπρεπε να πάει στην Τίνο να σφάξει τα ζώα του, να τα φέρει στην Άνδρο για να τα εξάγει μετά εκεί που θα ήθελε. Και φυσικά αυτό που μπορούσε να το κάνει ήταν ασύμφορο. Τώρα με την απόφαση αυτή, δεν σας τη διαβάζω γιατί είναι λίγο μακροσκελής, σας το λέω όμως, ο κωδικός του ΟΕΣ 169, και πλέον και τυπικά τα σφαγεία της Άνδρου είναι πιστοποιημένα και ο καθένας μπορεί το προϊόν του να το εξάγει. Κατασκευάστηκε η γέφυρα του Νημποριού, η πεζογέφυρα, που έδωσε ανάσα και αναβάθμισε την περιοχή, καθώς την αποσυμφόρησε από την κίνηση αυτοκινήτων και πεζών. Πεζογέφυρα, όπως όλοι ξέρετε, ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2014, πολύ εντατικά, γιατί το πρόγραμμα που ήταν χρηματοδοτημένη αυτή η πεζογέφυρα έλεγε το Δεκέμβριο του 2014. Και έτσι πήγαμε πάρα πολύ γρήγορα και φτιάχτηκε αυτή μέχρι τον Τούρλο, και το 2015 με νέα μελέτη και με χρηματοδότηση από ιδιώτη, που όλοι γνωρίζετε, κατασκευάστηκε και η υπόλοιπη και έφτασε μέχρι το παλιό ελικοδρόμιο του Νημποριού. Έγιναν κρίσιμες παρεμβάσεις στο δίκτυο ίδρυυσης του Μπατσιού, με στόχο την εξασφάλιση επάρκειας νερού κατά τη διάρκεια τουριστικής περίοδου. Και τώρα συνεχίζονται ακόμα περισσότερες. Κατασκευάστηκαν νέα δίκτυα σε χωριά, αναβαθμίστηκαν άλλα που αντιμετώπιζαν πλήθος προβλημάτων. Και πλέον προχωράμε με γοργά βήματα στην κατασκευή δικτύου στον Άγιο Πέτρο. Καθαρίστηκαν εξαμενές, αλλάζονται συχνά και σταδιακά δίκτυα ίδρυυσης στα χωριά, γίνεται έλεγχος στα νερά για καταλληλότητα. Αναβαθμίστηκαν από πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενεργειακά τα γυμνάσια Χώρας και Γαβρίου. Αλλάχτηκαν όλα τα κουφώματα με ενεργειακά. Τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά στο βιολογικό του Κορθίου, το πρόγραμμα που είδατε προηγουμένως. Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στη νεολαία του νησιού, αλλά και όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό, 6 γήπεδα μπάσκετ, 2 στο Γαβρίο, 1 στο Κόρθι, 1 στη Μεσαριά και 2 στη Χώρα. Μας μένει αυτό του Μπατσιού στο σχολείο, θα το κάνουμε φέτος. Αν εξαιρέσουμε το ένα που είναι στο Παραπόρτι, τα άλλα 5 χρησιμοποιούνται και ως αύλοι χώροι των σχολείων. Είναι στα σχολεία δηλαδή και εκεί τα παιδιά κάνουν το διάλειμμά τους και παίζουν. Εξυγχρονίστηκε πλήρως και αντικαταστάθηκε όλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός στο κεντρικό αντλιοστάσιο λιμάτων στο Μπατσί από τον πρώτο χρόνο που αναλάβαμε. Με αποτέλεσμα να μην εκλείονται πλέον οι δυσοσμίες, αυτές που ξέραμε όλους πηγαίναμε εκεί στην περιοχή, στο Μπατσί. Αποκαταστήσαμε άμεσα το τυχείο στο Μπατσί, που καταστράφηκε σε μήκος 80 μέτρων από τις οροκάδες. Και αυτό σχεδόν μόλις αναλάβαμε. Φωταγωγήθηκε η παραλία του Κορθίου και αναδείχθηκε έτσι όλη η περιοχή. Φωταγωγήθηκε η περιοχή της Πλακούρας και Αγίας Θαλασσινής, περιοχή των Ανεμόμυλων. Σε πολλά σημεία τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά σώματα και η προσπάθεια συνεχίζεται για ακόμα περισσότερα, γιατί οι ανάγκες φωτισμού είναι πολλές. Ήδη ξεκινάμε το έργο φωτισμού και εξοραϊσμού της πλατείας στο Νημποριό του παλιού ελικοδρομίου. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε αγοράσει τα πάντα και μετά το Πάσχα ξεκινάμε την εγκατάσταση. Τοποθετήθηκαν σε κέρια σημεία 24 πυροσβεστικοί κρουνοί και δεξαμενές πυρόσβεσης. Καταλυτική ήταν για την ολοκλήρωση αυτού του συγκεκριμένου έργου η οικονομική βοήθεια, μάλλον όχι οικονομική βοήθεια, η πλήρης οικονομική βοήθεια, γιατί το έργο τον έλαβε μια ομάδα ανθρώπων, συμπατριωτών μας, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Μέσα σε αυτό το ασφιχτικό οικονομικό πλαίσιο, στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε, ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση και τσιμεντρώστρωση στον δρόμο στις Τενιές, στα Γιάλια, στο Κόρθι στην Αλαμανιά, στο Άνω Γαύριο και στον δρόμο που οδηγεί από τα Φάλικα προς τη Μονή Παναχράτου. Θυμίζω πως η αποκατάσταση του δρόμου στα Γιάλια εκκρεμούσε για πάνω από 2 χρόνια, ενώ ο δρόμος προς τη Μονή Παναχράτου ήταν ένα αίτημα δεκαετιών που το υλοποιήσαμε. Υπήρχε μια μελέτη 400 μέτρων, εμείς το κάναμε περίπου στα 800 μέτρα και ευελπιστούμε μέχρι τέλος της θητείας να φτιάξουμε και τα υπόλοιπα. Έχουν καθαριστεί πολλά ρέματα και ποτάμια, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα πλημμύρων και καταστροφών λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων. Και μέχρι τώρα ο συντονισμός και η τακτική μας αυτή
έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά. Για όσους είναι εδώ γνωρίζουν πολύ καλά, το ποτάμι στο Παραπόρτι, στα 3 χρόνια το έχουμε καθαρίσει 2 φορές, με όφελος, ευτυχώς, παρά τις βροχοπτώσεις, να μην πλημμυρίσει το παραμικρό. Υπάρχει ωστόσο ένας τομέας που μας δημιουργεί κάθε χρόνο σχεδόν προβλήματα, τόσο λειτουργικά όσο και οικονομικά. Λόγω των βροχών, το πολύ μεγάλο σε έκταση χωμάτινο οδικό δίκτυο του νησιού μας, πάνω από 150 χιλιόμετρα χωματόδρομοι, κάθε χρόνο χρήζουν συντήρησης, η οποία είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα. Με τα μηχανήματα που διαθέτουμε και με τους πόρους, είναι αδύνατο να το αποκριθούμε στο 100%. Όμως κάνουμε το μέγιστο δυνατό. Πάμε στο μεγάλο μας πρόβλημα. Διαχείριση απορριμμάτων. Μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Το πρόβλημα που βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας μας βρισκόταν από την αρχή. Όλοι το γνωρίζαμε. Όλοι λέγαμε πριν αναλάβουμε, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα να λύσουμε. Θα το βρούμε μπροστά μας. Μπορεί και να μας κάψει, μπορεί και να μας τάψει, αλλά θα το λύσουμε. Κάποιοι δεν άντεξαν, σηκώθηκαν και έφυγαν. Δεν πειράζει. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε. Και πιο δυνατά. Αναφέραμε λοιπόν στη διαχείριση των απορριμμάτων και των κάθε λογής αποβλήτων που για πάνω από 30 χρόνια ταλαιπωρεί το νησί μας. Όλοι γνωρίζουμε τι γινόταν ή μάλλον τι δεν γινόταν στο παρελθόν. Δεν θα αναφερθώ όμως αυτό, δεν είναι αυτός ο σκοπός μου σήμερα. Θα θυμίσω ότι για πρώτη φορά Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε χωροθέτηση Χιτή. Και όσοι ήταν εκεί, αν ήταν μερικοί εκεί, θα καταλάβουν τι εννοώ για πρώτη φορά. Ήταν ένας πόλεμος. Κι όμως το ψηφίσαμε. Σύμφωνα πάντα με τους θεσμικούς κανόνες, τίποτα παράτυπο. Παράλληλα ψηφίστηκε θετικά από την περιφέρεια και από τις υπηρεσίες του κράτους. Στη διαβούλευση πραγματοποιήθηκε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έγινε μια μελέτη, ψηφίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίστηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ψηφίστηκε. Αποφάσισαν οι υπηρεσίες του κράτους, γύρω στις 17 υπηρεσίες, θετικά, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε έκδοση περιβαλλοντικών όρων. Κι όμως, παρόλα αυτά, ακόμα το πολεμάμε. Γιατί κάτι δεν δουλεύει σωστά ή κάποιοι βάζουν τρικλοποδιές. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή δουλέψαμε για αυτό το έργο. Το έργο όμως καθυστέρησε και συνεχίζει να καθυστερεί στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπως σας είπα, από την αποκεντρωμένη διοίκηση που μας ζητά συνεχώς πρόσθετες μελέτες, πρόσθετα στοιχεία, τις οποίες και υποβάλλουμε. Η έκδοση περιβαλλοντικών όρων που περιμένουμε είναι απαραίτητο στοιχείο για να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου και στην ολοκλήρωσή του. Χωρίς έκδοση περιβαλλοντικών όρων, χωρίς περιβαλλοντικούς όρους, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου. Και αυτούς τους περιβαλλοντικούς όρους περιμένουμε να περάσουμε τώρα αυτές τις μέρες, πιστεύω, να μας κάνουν πρόσκληση για να περάσουμε από την Επιτροπή. Θα θυμίσω πως πρόσφατα είχαμε και κυβερνητικές παρεμβάσεις εξωθεσμικού χαρακτήρα, που θέλησαν να μας ακυρώσουν την όλη διαδικασία μέχρι σήμερα, αλλά και την υδρογεωλογική μελέτη που κακώς, αλλά μας την έδωσαν, μας την ανέθεσαν, που για λόγους τυπικούς δεν μας την ενέκριναν. Αφήνοντας μάλιστα υπονοούμενα από κάποια γραφόμενα στο διαδίκτυο ότι ο μελετητής είναι η μέτερος του Δημάρχου και διάφορα άλλα απίθανα πράγματα. Προσφύγαμε λοιπόν κατά της ακύρωσης αυτής και δικαιωθήκαμε ομόφωνα το Διοικητικό Δικαστήριο πριν περίπου ένα μήνα. Πραγματικά είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό να σε ακυρώνει η αποκεντρωμένη, δηλαδή ένα κομμάτι του Υπουργείου Εσωτερικών, και εσύ να προσφεύγεις και να το κερδίζεις και στο αποτέλεσμα να λένε ότι κακώς από το 2016 τον Ιανουάριο οποιαδήποτε απόφαση εξέδωσε η αποκεντρωμένη προς το Δήμο ήταν εσφαλμένη και 14 μήνες τώρα μας πηγαίνουν και μας φέρνουν καθυστερώντας εκείνη χωρίς λόγο όλη τη διαδικασία. Ενώ έπρεπε να έχουμε πάρει περιβαλλοντικούς όρους από τον Ιανουάριο του 2016. Ένα χρόνο πριν και κάτι μήνες. Αποδείξαμε με τον τρόπο αυτό ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με όποιο πολιτικό κόστος και πάντα θεσμικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λυθεί το πρόβλημα και όχι να το αναβάλουμε και να το πετάξουμε από πάνω μας όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Θέλουμε να πιστεύουμε πως σύντομα πλέον οι διαδικασίες θα προχωρήσουν με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς και δουλεύουμε πολύ σκληρά γι' αυτό.
Θυμίζω πως για το θέμα της οροθέτησης του ΧΙΤΗ η στάση μας ευθύς εξ αρχής ήταν ξεκάθαρη. Ό,τι που είναι υπηρεσίες, πάμε στην πρώτη θέση, αν την απορρίψουμε, πάμε στη δεύτερη και ούτω καθεξής. Αντίθετα, με αυτή την ξεκάθαρη θέση που είχαμε εμείς, υπήρξαν καθαρές και απροκάλυπτες πολιτικές παρεμβάσεις από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης. Θα θυμίσω ότι είχε έρθει εδώ στην Άνδρο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για τα απόβλητα, ο οποίος μας είπε, μου είπε, Δήμαρχε, δεν θα πας στη θέση αυτή, θα πας στην 7η θέση. Στην 7η θέση, λέω, Γενικέ μου, πώς θα πάω, αφού υπάρχουν άλλες 6 μπροστά. Όχι, λέει, έχεις το μαχαίρι και το πεπόνι και το καρπούζι και ό,τι άλλο θέλει. Πήγαινε εσύ και όλα θα πάνε μια χαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν ξαναμίλησε, διότι πήγαμε στο Υπουργείο, πήγαμε στον Υπουργό μαζί με άλλους δύο συναδέλφους που είναι μέσα στην αίθουσα αυτή, με δύο αντιδημάρχους. Εκθέσαμε το πρόβλημα και πραγματικά ο τότε Υπουργός, ο κ. Κουρουπλής, κατάλαβε το πρόβλημά μας και από τότε δεν φάνηκε τουλάχιστον επίσημα ο Γενικός Γραμματέας να ξανακάνει παρεμβάσεις. Οι διαδικασίες για τη χωροθέτηση του ΧΙΤΗ, ωστόσο, είναι χρονοβόρες και αποτελούν ένα μόνο μέρος του συνολικού προβλήματος. Το άλλο είναι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας και η καθημερινή δύσκολη προσπάθεια να διατηρήσουμε το νησί μας καθαρό. Καταλαβαίνετε ότι όταν δεν έχουμε ένα χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, ένα χώρο που να πηγαίνουμε τακτικά εκεί, να μην υπάρχει πρόβλημα, να μην υπάρχει παρατυπία. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν το έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να οργανώσουμε μια καθαριότητα όπως θα έπρεπε να την οργανώσουμε. Διότι δεν υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος χώρος ο οποίος θα δεχθεί τα σκουπίδια και η συγκεκριμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό είναι που κάποιες φορές στο νησί δυστυχώς παρατηρούνται οι κάδοι γεμάτοι, διότι τα απορριμματοφόρα δεν μπορούν να δουλέψουν, διότι ο δηματοποιητής χάλασε και δεν δουλεύει, περιμένουμε να φτιαχτεί. Όλα αυτά γενικώς δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι καθημερινά θα έχουμε την καθαριότητα που εμείς πιστεύουμε σωστή. Και το νησί μας φυσικά. Επιδιώκουμε να αντικαταστήσουμε τους κάδους απορριμμάτων που παρουσιάζουν σημαντικές φθορές στο πέρασμα του χρόνου και παρότι είναι δύσκολο καθώς δεν υπάρχουν πόροι, αισιοδοξούμε ότι σταδιακά θα το πετύχουμε. Παρά την οικονομική κρίση και εξοικονομώντας χρήματα από σωστή διαχείριση, και θα γίνω παρακάτω σαφέστερος, στο φετινό προϋπολογισμό υπάρχουν για πρώτη φορά κωδικοί και δεσμευμένα χρήματα για αντικατάσταση κάδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Η εικόνα των κάδων σε πολλές περιπτώσεις είναι απαράδεκτη, καθώς αυτή είναι ήδη παλιή και μισοκατεστραμμένη. Φέτος ξεκινάμε την αντικατάστασή του σταδιακά και χρόνο με τον χρόνο θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τις αντικαταστήσουμε όλους. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα έργα αποκατάστασης της παλιάς χωματερής στη Σταυροπέδα. Εκεί δηλαδή που κάποτε πέφτουν τα σκουπίδια, τώρα το έργο αυτό σχεδόν τελειώνει, είναι ένα καταπληκτικό έργο και μένουν ελάχιστα πράγματα για να ολοκληρωθεί. Σε λίγα χρόνια η παραλία που είναι εκεί παρακάτω θα είναι πραγματικά σίγουρα πολύ σύγχναστη. Αποδείξαμε έτσι ότι αν θέλεις να κάνεις ένα έργο σωστά, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά έως απίστευτα. Σχετικά με την ανακύκλωση. Το μαχαίρι, το νηστέρι, θα πω εγώ και σε κόκαλο, αλλά δυστυχώς μας τραβάτησε και εμάς λίγο. Προσωρινά. Το καλοκαίρι του 2016 όλοι θυμόμαστε αυτό που ζήσαμε με τη δυσλειτουργία της ανακύκλωσης. Η αλήθεια όμως, φίλοι μου, είναι άλλη. Δεν μπορούσε πλέον ο Δήμος να είναι έρμεος συμφερόντων και μιας σύμβασης παντελώς ασύμφορης για το Δήμο. Όταν αναλάβαμε, ήταν σε εξέλιξη ήδη μια σύμβαση ετήσια που αφορούσε την εργολαβία της ανακύκλωσης και το κόστος για το Δήμο ήταν ανάλογα με τα ημερομίσθια των υπαλλήλων που δούλευαν για τον ανάδοχο. Αυτό κρατήστε το. Θεωρήσαμε ύστερα από κάποια γεγονότα ότι το μοντέλο αυτό, τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή, έπρεπε να το συνεχίσουμε για να μην χαθεί η ροή της ανακύκλωσης και ακόμα να το ενισχύσουμε. Έτσι λοιπόν, τον Ιούνιο του 2015, αφού έληξε η σύμβαση που ήδη είχαμε βρει, την ανανεώσαμε και μάλιστα αυξήσαμε και το ποσό. Τις 150.000 λοιπόν ευρώ που ήταν η σύμβαση αυτή, τις κάναμε 180.000. Και το κάναμε 180.000 προκειμένου να αυξήσουμε τα ημερομίσθια, δηλαδή να υπάρξουν και άλλοι υπάλληλοι
και άλλα μεροκάματα και άλλα μερομίστια ώστε να δουλέψουν πιο πολύ και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή να έχουμε πιο πολύ το ΝΑΣ σαν να κυκλώσει μαγικά. Δυστυχώς όμως, αν και το αυξήσαμε, δεν πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Και συγκεκριμένα, με τις 150.000 είχε μαζευτεί το ΝΑΣ 375 τόνων και με τις 180.000 που αυξήσαμε το ποσό εμείς, οι 375 έγιναν 317. Τότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αν κάνετε έτσι μια σύντομη μέτρηση στο μυαλό σας, μια πράξη, 217 τόνοι 180.000 ευρώ, ίσον περίπου 880 ευρώ ο τόνος. Ποιος λοιπόν θα έπαιρνε την ευθύνη, το ρίσκο, θα έβαζε τον κόσμο να πληρώνει τόσα λεφτά για να ανακυκλώνει ένα τόνο με 880 ευρώ. Έτσι λοιπόν σταματήσαμε άμεσα εκείνη τη στιγμή τη σήμανση. Και προχωρήσαμε σε μια νέα σήμανση. Αυτό το σταμάτημα ήταν και η δημιουργία όλου αυτού του αλαλούμ που έγινε και για κάποιους άλλους λόγους δεν θα τους πω, δεν θέλω έτσι να οξύνω τα πνεύματα, γιατί πραγματικά μπήκαμε στο μέσο ενός πεδίου μάχης και μας πυροβολούσαν γιατί ξέρανε ότι ήταν καλοκαίρι και ουσιαστικά μας εκβίαζαν για να συνεχίσουμε όπως ήμασταν, αλλά δεν το κάναμε. Και ξεκινήσαμε λοιπόν ένα νέο τρόπο σύμβασης, ο οποίος ισχύει και τώρα και τρέχει, και τα 880 ευρώ τον τόνο που ήταν με τα ημερομίσθια, εμείς είπαμε, ελάτε κύριε εδώ, όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με την ανακύκλωση, θα παίρνετε 100 ευρώ τον τόνο. Μαζεύετε 100 τόνους, θα πάρετε 10.000. Μαζεύετε 200 τόνους, θα πάρετε 20.000. Έτσι και έγινε. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι έχουν μαζευτεί περισσότερο από 217 τόνοι που είχαν μαζευτεί μέσα σε ένα χρόνο και είναι μόλις 6 μήνες. Διότι πλέον υπάρχει το κίνητρο να μαζέψει ο άλλος τόνους για να πληρωθεί. Πιστεύουμε λοιπόν ότι κάναμε ένα πολύ μεγάλο άλμα στην ανακύκλωση και ήδη προχωράμε και σε καινούργιους τρόπους προκειμένου να αυξήσουμε και άλλο τον όγκο των ανακυκλώσιμων υλικών. Το θέμα λοιπόν της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ένα στίχημα που πρέπει να το κερδίσουμε οπωσδήποτε και μάλιστα να κερδιθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Και στη μάχη που δίνεται πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες και μαζί. Όσοι διαφωνούν, ιδιαίτερα οι θεσμικοί φορείς, θεσμικούς εννοώ δημοτικούς συμβούλους, κυβερνητικούς παράγοντες, καλό είναι αυτοί να μας πούν και τι προτείνουν. Γιατί η αντίδραση και η άρνηση είναι πολύ εύκολη. Η δημιουργία όμως και η έβρεση λύσης είναι σύνθετη και δύσκολη στην πράξη. Γι' αυτό εδώ ειδικά στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων χρειάζονται όλοι να το δουν σαν πρόβλημα που απαιτεί λύση για όλη την Άνδρο, γιατί αποτελεί το εθνικό μας πρόβλημα στο νησί. Για την πολιτική προστασία του νησιού να μιλήσουμε. Από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε ήρθαμε αντιμέτωποι με πολλά συμβάντα, είτε λόγω καιρικών φαινομένων, είτε λόγω ατυχήματος, είτε λόγω ηθελημένων ενεργειών. Αντιμετωπίσαμε τον πρώτο μήνα μέσα 40 μέρες 10 πυρκαγιές τον Οκτώβριο του 2014, με μεγάλη επιτυχία σε συνεργασία πάντα βέβαια με την πυροσβεστική, με τους εθελοντές και τους πλοιοκτήτες που μας διέθεσαν τα πλοία τους εκτός δρομολογίων για να μεταφέρουν στην Άνδρο βράδυ πυροσβεστικά οχήματα και ανθρώπινο δυναμικό για τις κατασβέσεις. Αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις αλλοδοκόμενες χιονοπτώσεις. Από τότε μέχρι σήμερα ήρθαμε αντιμέτωποι με πολλές ακόμα πυρκαγιές. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με 2 ναυάγια στο Κάβο Ντόρο, ούτε μαγνήτη να είχαμε βάλει, και τα αντιμετωπίσαμε με μεγάλη επιτυχία. Το ένα είναι βέβαια ακόμα σε εξέλιξη. Μένει να το ναυαγιερέσουν, να το βγάλουν από το βυθό της θάλασσας. Και έχει γίνει ο διαγωνισμός και περιμένουν τον ανάδοχο. Κάναμε και κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα ρύπανσης στην περιοχή. Ευτυχώς δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους μετανάστες, ένα μεγάλο πρόβλημα που το έχει όλο το Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και εκεί όταν χρειάστηκε την άνοιξη του 2015 αντιμετωπίσαμε το θέμα με τους 30 περίπου μετανάστες με μεγάλη επιτυχία, οι οποίοι τελικά οδηγήθηκαν σε μια εβδομάδα σε ασφαλείς χώρους στην Αθήνα. Το νησί μας δεν διαθέτει την παραμικρή υποδομή για την υποδοχή μεταναστών
και το έχουμε κάνει από την αρχή γνωστό στην κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο κυβερνητικό παράγοντα. Παρέχουμε ό,τι χρειάζεται στο Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που στο νησί μας υπάρχει αυτός ο σύλλογος, που τα παιδιά δίνουν πάντα και όποτε χρειαστεί το καλύτερο εαυτό τους και διακινδυνεύουν πολλές φορές και τη σωματική τους αγκαλιότητα. Πραγματικά νιώθουμε επιπλέον ασφάλεια με αυτά τα παιδιά και ο Δήμος τους ενθαρρύνει κάθε προσπάθεια, προσφέροντάς τους ό,τι χρειάζονται. Αξίζει να πούμε ότι φέτος, με την αγορά που έκανε ο Δήμος ενός ειδικού μαχαιριού που προσαρμόζεται στο αυτοκίνητο των εθελοντών, η ομάδα των εθελοντών έκανε τεράστιο έργο σε χιονισμούς μαζί με τα μηχανήματα που είχε αναθέσει ο Δήμος και η Περιφέρεια. Για τον τουρισμό. Ένας από τους βασικότερους πυλώνες της πολιτικής μας σε αυτά τα σχεδόν 2,5 χρόνια που έχουμε την ευθύνη της διοίκησης στην Άνδρο ήταν η επανατοποθέτηση του νησιού μας στον τουριστικό χάρτη ως προορισμού υψηλής ποιότητος. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόσαμε μια πολιτική εξωστρέφειας, συμμετέχοντας σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάνοντας γνωστές σε όλο τον κόσμο τις ομορφιές του τόπου μας. Ο Δήμος Άνδρου και οι επαγγελματίες του νησιού είναι παρόντες στις μεγάλες ετήσιες εκθέσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και στις μεγαλύτερες εκθέσεις παγκοσμίως, όπως είναι το Λονδίνο, το Παρίσι, το Μιλάνο, το Βερολίνο και η Στοκχόλμη. Κάναμε ανοίγματα σε αγορές όπως Σκανδιναβίας. Υπογράψαμε σύμφωνο συνεργασίας με το Ελληνοκοινοζικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης και με στοχευμένη προβολή σε αγορές που για μας παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον όπως εκείνη της Κύπρου. Καταφέραμε να έχουμε άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης προς την Άνδρο τα τελευταία 2 χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντική. Χωρίς υπερβολή, η Άνδρος πέτυχε να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης επισκεπτών και αυτό ούτε τυχαίο ήταν, ούτε αποτέλεσμα κάποιας επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος, ίσως όπως κάποιοι έσπευσαν να βιαστούν και να γράψουν. Ήταν αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, όχι μόνο από την πλευρά του Δήμου, αλλά και από την πλευρά των επαγγελματιών του νησιού και ανθρώπων που πραγματικά αγαπούν τον τόπο και μέσα από site περιοδικά φροντίζουν για τη θετική προβολή του νησιού μας. Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα επίσης της ευρωπαϊκής πιστοποίησης των μονοπατιών μας και της προβολής τους, ιδιαίτερα από την ομάδα Άνδρος Λούτς. Τα μονοπάτια μας, μοναδικά σε ομορφιά, έχουν γίνει αντικείμενο άριστων θετικών σχολιασμών παγκοσμίως. Και αυτό είναι κάτι που χρόνο με το χρόνο αποτελεί ένα μεγάλο όπλο ανάπτυξης του νησιού μας. Ήταν αποτέλεσμα σπουδαίων διοργανώσεων, επίσης, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Ήταν αποτέλεσμα μιας συνολικής προσπάθειας, η οποία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και στην οποία προσπάθεια συμβάλλουν αποφασιστικά οι εφοπλιστές που δραστηριοποιούνται στη γραμμή μας και οι οποίοι επενδύουν διαρκώς, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες τους και δρομολογώντας νέα υπερσύγχρονα πλοία. Ποιο άλλο νησί έχει 4 καράβια τέτοιου τύπου? Εξασφαλίσαμε με σωστή και μεθοδική δουλειά 3 γαλάζιες σημαίες και έχουμε σκοπό να φέρουμε και άλλες στο νησί, κάτι που συμβάλλει καταλυτικά στην τουριστική ανάπτυξη. Αγαπητοί μου φίλοι, είναι γνωστό πως η τουριστική περίοδος στο νησί, όπως και σε άλλα νησιά, στα περισσότερα, είναι πολύ μικρή, διαρκεί λίγο. Ένας από τους βασικούς μας στόχους, λοιπόν, ήταν η επιμήκυνση, κυρίως μέσα από διάφορες εκδηλώσεις και events που στοχεύουν στην προσέλκυση ειδικών κατηγοριών ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε το Andros Trail Race, ένας αγώνας ορεινού δρόμου που έφερε στο νησί μας σε μια εντελώς νεκρή περίοδο, αρχές Οκτωβρίου, περισσότερους από 400 ανθρώπους, αθλητές και συνοδούς. Ήδη ο συγκεκριμένος αγώνας καθιερώθηκε, τώρα βγήκε για τον επόμενο το δελτίο τύπου. Καθιερώθηκε λοιπόν ως ετήσιος θεσμός σε μια εντελώς νεκρή για το νησί μας περίοδο. Φέτος, στο ξεκίνημα της σεζόν, το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς, περίπου δηλαδή σε 15 μέρες, διοργανώνουμε τον πρώτο ημιμαραθώνιο Άνδρου. Πιστεύουμε ότι και αυτό επίσης θα φέρει στο νησί πολύ κόσμο. Ήδη οι εγγραφές για αυτούς που θα τρέξουν στο ημιμαραθώνιο που είναι από το Κόρθι στη χώρα και παράλληλα ο αγώνας που θα γίνει προς τιμή του αφανούς ναύτη που θα είναι ξεκίνημα από τη χώρα, περνάνε οι δρομείς μέσα από τις Τενιές, ξανακαταλήγουν στη χώρα 8,5 χιλιόμετρα, ήδη για αυτούς τους δύο αγώνες έχουν δηλώσει περισσότεροι από 250 αθλητές. Και σίγουρα όσο πλησιάζει η μέρα που θα γίνει αγώνας θα είναι ακόμα περισσότεροι.
Ακόμα κάτι, όταν αναλάβαμε το Δήμο, ο Δήμος δεν είχε κάνει ιστοσελίδα. Η Άνδρος ήταν πλήρως απομονωμένη. Το site το αναβαθμίσαμε και το εξυγχρονίσαμε. Ουσιαστικά το στήσαμε από την αρχή. Και μπορεί πλέον ο καθένας μέσα από εκεί να βρει πολλά και ενδιαφέροντα για το νησί. Φυσικά, περιθώρια βελτίωση υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Πλέον αποτελεί βασικό προορισμό για τον Έλληνα επισκέπτη, ενώ αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που φτάνουν κάθε χρόνο στο νησί μας. Συγγνώμη που σας κουράζω, αλλά έχω βγάλει αρκετά. Πρέπει να τα πω για να τα ακούσετε τι έχει γίνει. Ήδη άλλα δύο χρηματοδοτούμενα προγράμματα που κέρδισε ο Δήμος μας όσον αφορά τις κοινωνικές δομές. Κέντρο κοινότητας λοιπόν. Ένα χρηματοδοτούμενο έργο που θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό. Τα κέντρα κοινότητας έχουν σαν στόχο να υποστηρίξουν τους Δήμους στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες. Το κέντρο κοινότητας θα δραστηριοποιηθεί στα εξής πεδία: υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη των πολιτών, συνεργασία με υπηρεσίες και δομές, παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Στο πεδίο της παροχής δύναται να περιλαμβάνεται και η παροχή σύντησης και βασικών αγαθών, καθώς και η σύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για τη συλλογή των παραπάνω προϊόντων και τη διανομή τους στα ωφελούμενα άτομα. Ωφελούμενοι ποιοι θα είναι? Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του προγράμματος ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη. Το Κέντρο Κοινότητος θα επιχορηγείται για χρονικό διάστημα 3 ετών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες του προσωπικού που θα απασχολούνται σε αυτό. Ένα ακόμα κοινωνικό έργο είναι το Κοινωνικό Φαρμακείο. Το Κοινωνικό Φαρμακείο αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. Η λειτουργία της δομής αυτής πάλι επιχορηγείται για χρονικό διάστημα 3 ετών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκειμένου να καλυφθούν τα δαπάνες προσωπικού. Το βαρύ πυροβολικό του νησιού μας, ο πολιτισμός. Τεράστια βήματα, άλματα θα έλεγα, έγινε στον τομέα του πολιτισμού. Και εδώ καταλυτικό ρόλο έπαιξε η ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου ανοιχτού θεάτρου που κατασκεύασε με δικά του χρήματα στο δημοτικό χώρο ο κύριος Ορκιδιάδης Τάτος. Και φυσικά και η καθιέρωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου που πλέον έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο γεγονός του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα. Το φεστιβάλ έδωσε τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν παραστάσεις και συναυλίες πολύ υψηλού επίπεδου. Στην Άνδρο ήρθε για πρώτη φορά το Εθνικό Θέατρο. Εμφανίστηκαν καλλιτέχνες ιδιαίτερα δημοφιλείς σε συναυλίες ποιότητας και όλο αυτό ολοκλήρωσε την ταυτότητα του νησιού μας, σαν σπάνιο προορισμό που συνδυάζει φύση και πολιτισμό. Σε συνδυασμό πάντα με τα εικαστικά δρόμενα από τα ιδρύματα Βασίλη και Λίζας Γουλανδρή και Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως της Καϊρίου Βιβλιοθήκης, που κάθε καλοκαίρι αποτελούν κορυφαία γεγονότα στον τομέα τους, τολμώ να πω και πέρα από τα σύνορα της χώρας. Η Δημοτική Αρχή ενθάρρυνε κάθε πρωτοβουλία στον τομέα των πολιτιστικών εκδηλώσεων και του πολιτισμού αυτά τα 2 χρόνια, προσφέροντας απλόχερα την υποστήριξή της αλλά και τις υποδομές της και προβάλλοντας με κάθε τρόπο αυτές τις πρωτοβουλίες. Ξεκίνησαν για πρώτη φορά συναντήσεις στο Δημαρχείο με εκπροσώπους του Δήμου, με τους επαγγελματίες και τους συλλόγους πριν από κάθε εκδήλωση, προκειμένου για τον καλύτερο σχεδιασμό, όπως θα θυμάστε όλοι για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, Λευκές Νύχτες, εκδηλώσεις Χριστουγεννιάτικες για το Καρναβάλι. Στηρίξαμε οικονομικά και επικοινωνιακά τις προσπάθειες συλλόγων, γιατί θεωρούμε πως οι σύλλογοι είναι τα κύτταρα του νησιού μας και δίνουν ζωή στον τόπο. Ξεκινήσαμε επίσης για πρώτη φορά προσπάθειες που αυξάνουν την ποιότητα ζωής στο νησί και δίνουν μια ανάσα στους επαγγελματίες σε δύσκολες μέρες.
Ποιος δεν θυμάται τη λαοθάλασσα μέσα στην καρδιά του χειμώνα με τις λευκές νύχτες και τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων που καθιερώσαμε σε κάθε γωνιά του νησιού. Να θυμίσω επίσης η συνέντευξη τύπου που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος για την παρουσίαση όλων αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ και του Φεστιβάλ προβάλλεται από δεκάδες δημοσιογράφους που εργάζονται σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ιστοσελίδες, blogs, αλλά και από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια. Όλο αυτό, πραγματικά και με τη συνεργασία των επαγγελματιών, αποτελεί ένα τεράστιο μέσο προβολής για το νησί μας. Έχω λίγα ακόμα να πω για αυτά που προβλέπονται για το μέλλον. Θα ήθελα εδώ, όποιος θέλει, να κάνει κάποια ερώτηση για ένα ζήτημα που ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά το νησί μας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε. Μάλλον τα είπα καλά και τα καταλάβω τώρα. Τι έχουμε δρομολογήσει λοιπόν. Η Δημοτική μας Αρχή μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2019, που λύγει η θητεία της, έχει πολλές ακόμα προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Δίνουμε μάχη με το χρόνο για να τις προλάβουμε, με στόχο να ολοκληρώσουμε τη θητεία μας, έχοντας δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και έχοντας βάλει το νησί μας σε έναν δρόμο ανάπτυξης. Στοχεύουμε λοιπόν στην ολοκλήρωση ενός απολύτως βιώσιμου τρόπου διαχείρισης απορριμμάτων. Είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημά μας. Με την κατασκευή του χυτή και την εντατικοποίηση της ανακύκλωσης και της κοπωστοποίησης, ακόμα και στο μικρότερο χωριό, πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας να ανακυκλώνουμε το κάθε τι. Θα βοηθήσει πολύ και την κατάσταση τη μεταβατική μέχρι την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και μετά, όταν θα έχουμε ένα χώρο ο οποίος θα επιφορτίζεται με λιγότερα σκουπίδια χρόνο με το χρόνο, γιατί εμείς θα τα ανακυκλώνουμε. Στην ολοκλήρωση επίσης της προεργασίας και της μελέτης έχουμε ξεκινήσει ήδη την προμελέτη για το βιολογικό Γαβρίου Μπατσίου. Έργο απολύτως απαραίτητο και πρώτης προτεραιότητας για τη Δημοτική μας Αρχή. Εδώ θα πω ότι αυτό θα το είχαμε ξεκινήσει πριν 2 χρόνια, όμως επειδή προέβλεπε έναν μόνο βιολογικό για όλη την περιοχή, θεωρήσαμε και ύστερα από συμβουλές των τεχνικών υπηρεσιών και της περιφέρειας και της δικιάς μας, θεωρήσαμε πολύ καλύτερη λύση να γίνουν 2 βιολογικοί, μικρότερες μονάδες, ένα στο Μπατσί και ένα στο Γαβρίο, προκειμένου να είναι τα δύο αυτά έργα περισσότερο βιώσιμα. Και αυτός ήταν και ο λόγος ο οποίος μας καθυστέρησε λίγο και προχωράμε τώρα με αυτόν τον τρόπο. Προσβλέπουμε στη σύνδεση των γύρω χωριών με το βιολογικό της χώρας, με πρώτη προτεραιότητα του αγωγού των Λιβαδίων, ενδεχομένως και του Βραχνού, και την ολοκλήρωση του αγωγού που σταμάτησε τότε, για κάποιο λόγο, της Μεσαριάς, που είχε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Σχεδιάζουμε λοιπόν να το συνεχίσουμε και να το ολοκληρώσουμε, και όχι απλά θα σχεδιάσουμε, έχουμε εντάξει ήδη χρήματα στον προϋπολογισμό για το 2017. Επίσης, προχωράμε στην ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου ίδρυσης στον Άγιο Πέτρο, ένα έργο που ήδη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Είμαστε στη φάση λίγο πριν τη δημοπράτηση. Μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός μας, για τον οποίο πάρα πολλοί κόπτονται και κάνουν ό,τι μπορούν για να μας τον κόψουν, αλλά δεν θα τους περάσει. Μόλις εγκριθεί λοιπόν, προχωράμε σε αυτό το έργο. Επίσης, στην επανακατασκευή του υδραγωγείου της χώρας. Όλοι το γνωρίζουμε, το υδραγωγείο της χώρας, το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση και ήταν από το πρώτο μέλημά μας να το φτιάξουμε. Περιλαμβάνει λοιπόν στεγανοποίησή του, αλλαγές σε όλες τις σωληνώσεις και τις βάνες, με υλικά αυλαβή και οικολογικά, επιχρήσματα και βάψιμο, ώστε να γίνει ένα πολύ όμορφο έργο. Ένα έργο το οποίο είναι απόλυτα αναγκαίο για τη δημόσια υγεία και για την καλύτερη λειτουργία του δικτύου ίδρυσης. Στην κατασκευή του παιδικού σταθμού. Δώστε μου 2 λεπτά. Στην κατασκευή του παιδικού σταθμού χώρας χρειάστηκαν 2 χρόνια για να ξεμπλοκάρουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ακούγεται λίγο αστείο, αλλά εκεί πέρα που είναι
μια εξαιρετική υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας, ξέρει πολύ καλά τι έχουμε περάσει. Τα καταφέραμε. Η έκταση αποχαρακτηρίστηκε ύστερα από 2 χρόνια και τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Αυτή είναι και η απόφαση του ΦΕΚ που βγήκε πριν από το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο, δηλαδή πριν από 2 μήνες, που το πολεμάμε από το Δεκέμβριο του 2014. Τι είναι αυτό λοιπόν το ΦΕΚ? Όλοι ξέρετε τον υπηαγωγείο της χώρας που είναι φτιαγμένο. Πίσω από τον υπηαγωγείο υπάρχει ένας χώρος. Στον χώρο αυτό είπαμε να φτιάξουμε ένα παιδικό σταθμό. Ξεκινήσαμε τις μελέτες. Προχωρήσαμε και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν είχε αποχαρακτηριστεί όταν έγινε τον υπηαγωγείο όλος ο χώρος, αλλά το μισό. Και το άλλο μισό ήταν δάσος. Δάσος μες στην πόλη. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη διαδικασία εύλογα και λέμε θα τελειώσει και γρήγορα σύντομα. Αλλά από το ένα Υπουργείο πηγαίναμε στο άλλο. Περιβάλλοντος στο οικονομικό, οικονομικό στη δασών, στο πρώην Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα μπαλάκι πέρα δόθε, πάνω από 12 ταξίδια. Τελικά ολοκληρώθηκε, όχι 100%, τολμώ να το πω, ελπίζω όμως ότι θα ολοκληρωθεί, διότι τώρα με τον αποχαρακτηρισμό αυτό το οικόπεδο πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών. Πηγαίνει δηλαδή στη δημόσια περιουσία. Και παλεύουμε και έχω πάρει τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πάει στο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά επειδή είναι για κοινοφελή σκοπό, θα το δώσουν στο Δήμο προκειμένου να γίνει παιδικό σταθμός. Έχουν πάρει και γι' αυτό απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Άνοιξε ο δρόμος πάλι με ΦΕΚ και αυτό πάλι μας ταλαιπώρησε για το κτίσιμο του νέου Δημοτικού Σχολείου χώρας. Μην φανταστείτε ότι έχουμε κάνει μελέτες και αυτά. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα, διότι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Διότι για να προχωρήσουμε εκεί έπρεπε να πάρουμε κατά παρέκκληση όρους δόμησης. Διότι ο χώρος εκεί δεν φτάνει για τη μελέτη που είχε γίνει, που είχε σχεδιαστεί να φτιαχτεί ένα σχολείο εκεί, μεγάλο. Ο χώρος δεν επαρκούσε. Προσφύγαμε λοιπόν, είχαν προσφύγει κάποτε για να πάρουν αυτούς τους όρους. Το ΣΤΕ τους απέρριψε, το Συμβούλιο της Επικρατείας το απέρριψε. Εμείς με νέα τροποποιητική, με νέα εισηγητική έκθεση, καταφέραμε, διεκδικήσαμε το δίκαιο μας και δικαιωθήκαμε στο ΣΤΕ. Και έτσι λοιπόν και το Δημοτικό Σχολείο Χώρας έγινε ΦΕΚ το Νοέμβριο του 2016. Πέρασε σε ΦΕΚ και μπήκε το πρώτο λιθαράκι για να ξεκινήσει ο δρόμος για το κτίσιμο του νέου Δημοτικού Σχολείου Χώρας που πραγματικά το έχει πολύ ανάγκη ο τόπος. Εκεί που είναι. Εκεί που είναι. Έχει μια πολύ μεγάλη αυλή και θα γίνει ένας νέος σχεδιασμός με διόροφο κτίριο και θα γίνει 10 θέσεις, αν θυμάμαι καλά. Στην ολοκλήρωση της κατασκευής, λοιπόν, το είπαμε. Προχωράμε στην ανακατασκευή και επαναλειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου μας. Ετοιμάσαμε τις μελέτες για τις 3 παιδικές χαρές, τις βασικές, Γάβριο, Μπατσί, Χώρα. Ετοιμάζουμε τώρα για το Κόρθι και περιμένουμε χρηματοδότηση από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η χρηματοδότηση αυτή θα είναι για τις παιδικές χαρές Μπατσίου και Γαβρίου. Για τις Χώρας ενδεχομένως να υπάρξει μια χορηγία, υπάρχει ήδη μελέτη, ενδεχομένως να υπάρξει χορηγία και να προχωρήσουμε στο έργο. Δυστυχώς, οι παιδικές χαρές, μόλις αναλάβαμε, όχι μόνο εμείς, όλοι οι καινούριες δημοτικές αρχές, παρόλη τη μεγάλη οικονομική κρίση, βγήκε και ο νόμος που λέει κλείστε τις, διότι όποιος χτυπήσει μέσα, είστε υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί. Οπότε, αναγκαστικά, επειδή έγινε και ένα ατύχημα και ακόμα τρέχουν οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι, θεωρητικά υπεύθυνοι, ακόμα τρέχουν, εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να βγάλουμε ακόμα και τα όργανα, γιατί μας το επέβαλε αυτό η νομοθεσία. Και μας επιβάλλουν λοιπόν να πιστοποιήσουμε παιδικές χαρές, να αγοράσουμε νέα όργανα, να φτιάξουμε αυτές τις νέες βάσεις σε μια εποχή απίστευτης κρίσης, όπου μια παιδική χαρά, σαν της Χώρας ας πούμε, στοιχίζει τουλάχιστον 60-70.000. Και μιλάμε τώρα για 4 μεγάλες παιδικές χαρές στην Άνδρο, συν πάρα πολλές μικρές παιδικές χαρές που έχουν τα χωριά. Αυτά είναι τραγικά πράγματα, γιατί όταν υπήρχαν λεφτά, δεν θέλανε πιστοποιημένες. Τώρα που δεν υπάρχουν τα λεφτά, θέλουν πιστοποιημένες και ακριβές. Ολοκληρώσαμε τις μελέτες και υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια, προκειμένου να προβούμε σε επισκευές στα σχολεία του νησιού. Το ύψος των χρημάτων που έχουμε βάλει στη μελέτη είναι 210.000 περίπου. Για το 2016 αυτά πάνε στο 2017, γιατί δεν προλάβαμε να
υπογράψουμε τη σύμβαση το 2016, από τα οποία χρήματα τα 130.000 είναι της περιφέρειας και τα 80.000 του Δήμου. Και έχω τη διαβεβαίωση από τον Περιφερειάρχη και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα και μέσα από αυτό το βήμα για επιπλέον βοήθεια, μετά την ολοκλήρωση αυτής της σύμβασης, για επιπλέον βοήθεια, γιατί οι ανάγκες των σχολείων πραγματικά είναι τεράστιες και με τη νέα βοήθεια πάλι δεν θα φτάνει. Παράλληλα και ο Δήμος διαθέτει ποσά για τον ίδιο σκοπό και διεκδικούμε επίσης χρηματοδοτικά προγράμματα, ιδιαίτερα για ενεργειακή αναβάθμιση με αλλαγές κουφωμάτων, μονώσεις κλπ. Το κτίριο του Κορθίου. Το παλιό δημαρχείο, το οποίο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Θησέας, αλλά παρέμενε για πει. Ξεκινήσαμε σχεδόν από το μηδέν. Με το πρόγραμμα, όπως είπα και στην αρχή, την πεζογέφυρα να εκπνέει στο τέλος του 2014. Και προλάβαμε από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 να απορροφήσουμε και να γίνουν κάποιες σημαντικές εργασίες περίπου 300.000 ευρώ, αν τα θυμάμαι καλά, Ειρήνη. Δυστυχώς το πρόγραμμα Θησέας, Ιανουάριο του 2015, όχι μόνο για μας, για όλη την Ελλάδα, για όλους τους Δήμους, σταμάτησε. Και ύστερα από συνεχή πίεση και μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που έχω την τιμή να είμαι και μέλος, καταφέραμε και το επαναφέραμε το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα, το επαναφέραμε τον Ιανουάριο του 2016, ένα χρόνο μετά, με αποτέλεσμα, τώρα που μιλάμε, να έχουμε φέρει το κτίριο σχεδόν σε τελική μορφή και σε λίγο καιρό θα χρησιμοποιείται σαν συνεδριακός χώρος, σαν πολυχώρος, για πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπου θα ωφελήσει πραγματικά την περιοχή, αλλά και όλο το νησί. Στην τόνωση του πρωτογενή τομέα, ένα άλλο που καταφέραμε μέσα από στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο δύο νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, LIFE, που εξασφαλίσαμε. Μέσα από αυτά τα προγράμματα επιδιώκουμε να ξανακαλλιεργηθούν χωράφια, να γίνει πιστοποίηση προϊόντων τα οποία θα διοχετευτούν στην αγορά. Θέλω να πω εδώ πως σαν Δήμος δουλεύουμε συστηματικά πάνω στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Άλλωστε είναι και η πλέον, είναι και η μοναδική πια σίγουρη πηγή χρηματοδότησης, γιατί και η Ελλάδα είναι φτωχή πλέον, αλλά και ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα να κάνει τέτοια προγράμματα. Καταφέραμε λοιπόν και πήραμε συγχρόνως δύο προγράμματα LIFE. Ίσως να είμαστε μοναδικοί πανελληνίως για αυτό το επίτευγμα. Το ένα το έχουμε πάρει μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι συντονιστής, και το άλλο πρόγραμμα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, σαν συντονιστής πάλι το Πανεπιστήμιο. Το σίγουρο είναι ότι είτε είμαστε είτε δεν είμαστε συντονιστές, είμαστε δηλαδή απλά μέτοχοι, ό,τι χρήματα υπάρχουν για το LIFE θα πέσουν στο νησί. Σε εργατοώρες, σε αναβαθμίδες που θα ξαναφτιαχτούν, σε καλλιέργειες. Και γενικώς είναι όφελος στο νησί και αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Όλα αυτά λοιπόν με συντονιστές το Γεωπονικό και το Αιγαίου θα έχει όφελος στο νησί μας. Πέρα από τα δύο νέα LIFE στα οποία συμμετέχουμε, έχουμε υποβάλει προτάσεις για τρία προγράμματα Interreg που αφορούν τουρισμό και πολιτισμό με την Κύπρο. Και βεβαίως χάρη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα τοποθετήσαμε τα φωτοβολταϊκά στο βιολογικό του Κορθίου, όπως είπαμε και προηγουμένως. Προς αυτή την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων βελτιώνουμε τις τεχνικές μας υπηρεσίες μέσα από συνεχή εκπαίδευση. Όπως επίσης με τη μελέτη που εκπονείται τώρα περί διαχειριστικής επάρκειας των τεχνικών μας υπηρεσιών, καθιστούμε την τεχνική μας υπηρεσία τυπικά ικανή, γιατί επιστημονικά είναι ικανότατη, ώστε να διαχειρίζεται έργα ΕΣΠΑ τόσο στην Άνδρο όσο και σε άλλους Δήμους, αν ζητηθεί. Ξεκινήσαμε μελέτη για ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Ήδη εκπονείται αυτή η μελέτη, που θα οδηγεί τα αναπτυξιακά μας βήματα στο Δήμο όχι μόνο στην τρέχουσα θητεία, αλλά και στις επόμενες, στα χρόνια που έρχονται. Ήταν ένα από τα μεγάλα έργα σχεδιασμού στο Δήμο μας που άρχισε να γίνεται πραγματικότητα. Αυτό το έργο απαιτεί και τη δική σας συμβολή και συμμετοχή, ώστε να προκύψει μέσα από μια δημοκρατική ζήμωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις επόμενες γενιές. Ετοιμάζουμε ένα σχεδιασμό πέρα από πολιτικές και δημοτικές παρατάξεις, πέρα από συμφέροντα και προσωπικές διεκδικήσεις. Στις αρχές του καλοκαιριού θα παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους δημότες μας και θα καλέσουμε όλους σας να συμβάλλετε και εσείς με τις απόψεις σας, με τους προβληματισμούς και τις ιδέες σας μέσα από μια διαβούλευση 4 εβδομάδων, όπου ο καθένας θα μπορεί να πει τη σκέψη του και την ιδέα του για την στρατηγική, για το στρατηγικό σχεδιασμό του νησιού μας, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας. Πρόσφατα πήραμε, μετά από επιτυχημένη πρόταση χρηματοδότηση για μια ευρεία μελέτη
που στοχεύει στην ποιότητα ζωής στο Δήμο μας. Πήραμε 35.000 ευρώ να γίνει μια μελέτη για το σχεδιασμό βιώσιμης αστικής κινητικότητος, με 100% χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Το Μπατσί, που αντιμετωπίζει προβλήματα με τη διάβρωση της παραλίας, που μας απασχόλησαν την πρώτη στιγμή. Πήραμε απόψεις από επώνυμους καθηγητές, όπως κ. Χρόνης, που είναι επίτιμος πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, και άλλοι γνωστοί καθηγητές για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Σήμερα έχουμε τελειώσει την προμελέτη των έργων στο λιμάνι του Μπατσιού και έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη χρηματοδότησή του από την περιφέρεια. Πρόκειται για έργα προστασίας με επιπλέον λιθορυπία αποκατάστασης των προβλημάτων, επέκταση θέσεων υποδοχής σκαφών με πλωτή εξέδρα, που θα δένουν επιπλέον 40 σκάφη, ενισχύοντας έτσι το θαλάσσιο τουρισμό. Αφήνω λοιπόν τελευταίο ένα έργο το οποίο αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για όλους μας. Στην κατασκευή του Χριστού Γυμναστηρίου Άνδρου, που αποτελεί ένα στοίχημα και για τη Δημοτική Αρχή και για μένα προσωπικά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι από το Μάιο του 2016 έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες. Το Μάιο του 2016 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν κατατεθεί για την κατασκευή του Χριστού Γυμναστηρίου σε δημοτικό χώρο στο Γαύριο. Εργαζόμαστε για την ένταξη αυτού του έργου στο πρόγραμμα τώρα δημοσίων επενδύσεων, διότι στο ΕΣΠΑ δεν υπάρχει πλέον χρηματικό ποσό για κλειστά αθλητικά κέντρα. Αυτά δυστυχώς πέρασαν. Και έχουμε τώρα πια τις ελπίδες μας στο ΠΟΥΔΟΕ, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υφυπουργείου Αθλητισμού για το 2017. Και ελπίζουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα έργο που το θέλουμε και θα το κάνουμε με κάθε τρόπο, γιατί το έχει ανάγκη το νησί και η νεολαία μας. Κλείνοντας, ίσως να κούρασα λίγο, αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζετε για όσα συμβαίνουν στο νησί. Είναι πολλά ακόμη αυτά που θα μπορούσαν να υποθούν. Ιδιαίτερα της καθημερινότητας, αυτά που κάνουν οι πρόεδροι στα χωριά, τα μικρά και τα μεγάλα έργα. Αλλά θα χρειαζόμασταν πραγματικά πολλές ώρες για να τα αναπτύξουμε. Όλα τα παραπάνω έγιναν ή δρομολογήθηκαν με σημαία πάντα την αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε, τη συνέπεια, το μεράκι και την αγάπη μας για τον τόπο. Όλα τα παραπάνω έγιναν με απίστευτα εμπόδια που κάποιοι τα βάζουν προκειμένου να μας καθυστερούν. Λέω λοιπόν σε αυτούς που προσπαθούν να παραπληροφορούν, να βάζουν εμπόδια, να συκοφαντούν ότι αντέξαμε και θα αντέξουμε γιατί παίρνουμε δύναμη από εσάς, που πιστεύετε σε αυτό που κάνουμε. Λάθη κάνουμε, δεν είμαστε τελείοι. Κάθε μέρα όμως δίνουμε το παρόν. Είμαστε δίπλα στα προβλήματα. Είμαστε δίπλα σας. Σχεδιάζοντας με όρεξη τις επόμενες μέρες και δίνοντας τις καθημερινές λύσεις. Έχω λοιπόν να δηλώσω σε αυτούς που μας βάζουν τριγλοποδιές, σε αυτούς που προτάσουν τις υποσημειώσεις και ταμπουρώνονται πίσω από το λαβύρινθο της γραφειοκρατίας για να μας καθυστερούν, σε αυτούς που μας κουνάνε το δάχτυλο στα δημοτικά συμβούλια, σε αυτούς που συνεχώς ψεύδονται και αποκρύπτουν κάθε καλό που γίνεται στο νησί, σε αυτούς που πρόδωσαν ένα ολόκληρο συνδυασμό και έκλεψαν τη δικιά σας την ψήφο, φεύγοντας, έχω να τους πω ότι δεν αφήσαμε την οικογένειά μας, τη δουλειά μας, τις παρέες μας, την ήσυχη ζωή μας, για να την κάνουμε έτσι με ελαφρά πηδηματάκια στα προβλήματα, και ούτε για να γίνουμε απλοί διαχειριστές μιας κρίσης και μιας μιζέρια. Είμαστε εδώ για να δώσουμε έναν αγώνα, μια νέα πνοή στο νησί μας, να ενδυναμώσουμε τη θετική του εικόνα, να διώξουμε αυτή τη μιζέρια, να εγγυηθούμε την ενότητα εξοδοτημένη από εσάς, για να δουλέψουμε και να δώσουμε λύσεις ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις και να δώσουμε στο αγαπημένο μας νησί, σε αυτό το αρχοντονήσι, τη δυνατότητα να ανέβει πολύ ψηλά εκεί που το αξίζει. Δεν υπάρχουν για μας θα. Γιατί οι υποσχέσεις και τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Τα αποτελέσματα που έχουμε φέρει, παρά την τεράστια οικονομική κρίση, είναι αυτά. Είναι μετρήσιμα, είναι ρεαλιστικά. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα μας. Συνεχίζουμε με αίσθημα ευθύνης, με το ίδιο πάθος και πείσμα για εσάς, για εμάς, για τα παιδιά μας. Κάναμε την αρχή, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε και θα στέλνουμε δίπλα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.